Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει όλους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στην Αθήνα, στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και στηρίζει τα αιτήματα των υγειονομικών. Όπως θα γνωρίζουν και όσοι μας δουν, η κατάσταση είναι οριακή στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και συνεχώς χειροτερεύει. Με αποτέλεσμα και κακές υπηρεσίες να υπάρχουν, λόγω έλλειψης φυσικά, και ο κόσμος να βάζει πιο βαθιά το χέρι του στην τσέπη. Επομένως, εμείς σαν ΚΚΕ στηρίζουμε τα αιτήματα των υγειονομικών για προσλήψεις, για αύξηση των μισθών, για γενναία χρηματοδότηση και ειδικά τώρα με τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ελάχιστος και δεν καλύπτει οι βασικές ανάγκες, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Ανταυτού βέβαια έχουμε μία πολιτική η οποία εμπορευματοποιεί συνεχώς την υγεία, εγκαταλείπει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και γι' αυτό η λύση που υπάρχει είναι να δυναμώσουν οι αγώνες όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους μικροεπαγγελματίες, μαζί με τους αγρότες, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης πολιτικής και στην οποία πολιτική σε γενικές γραμμές συμφωνούν και τα άλλα κόμματα συνολικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και μιλάμε για την συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εμείς επιμένουμε για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και σύγχρονες, να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες.